Πάμε τώρα στη Νέα Σμύρνη, στην περιοχή μου, στο Δήμο μου, παιδιά, εκεί πέρα. Στην αγαπημένη μου Νέα Σμύρνη, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου. Να τον ευχαριστήσω βέβαια το φίλο μου τον Πάρη και για την προσφορά αυτή στην εκπομπή και στις εκπομπές μου γενικά. Έχουμε δώσει άπειρα ζευγάρια γυαλιών ηλίου και όλοι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Καταπληκτικά γυαλιά. Πάρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μάρκο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την λίγο ευνηδιαστική πλην ευγενέστατη πρόσκληση. Εγώ πήρα τον κύριο Παπαβασιλείου και του είπα να βγει στον αέρα. Η αλήθεια ότι το είπα 10 λεπτά. Να χαμηλώσουμε λίγο το ραδιόφωνο, αν εύκολο, να μην ακούγεται, να μην μικροφωνίζει. Πάρη μου. Το κλείνω. Μιλάω από ανοιχτή ακρόαση. Να το κλείσουμε. Ναι. Με ακούω διπλό. Είμαι διπλό σε αυτή την περίοδο που είμαι. Μη με ακούω και διπλό. Τώρα με ακούτε. Πολύ καθαρά. Είπα λοιπόν να συνομιλήσουμε και το ζήτησα όντως πολύ ξαφνικά. Γιατί εντάξει, η Νέα Σμύρνη είναι στο επίκεντρο, όμως ήθελα πιο πολύ, για αρχή τουλάχιστον, να μιλήσουμε όσον αφορά στην κατάσταση του εμπορίου μετά το lockdown διαρκείας. Έχω συνομιλήσει τόσες φορές με τον κύριο Καφούνη, με τον κύριο Κορκίδη. Πραγματικά έχουν εξελιχθεί σε συνεργάτες της εκπομπής λόγω του παρατεταμένου lockdown και μου τα λένε και όπως πρέπει να μου τα πουν οι άνθρωποι. Ήθελα να δώσουμε τη φωνή λίγο πιο περιφερειακά, σε μια πολύ ζωντανή, πολύ δυνατή αγορά, όπως είναι η Νέα Σμύρνη, με μικρομεσαίες ωστόσο κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες βιώνουν τα δικά τους προβλήματα. Πώς την παλεύετε τώρα με το lockdown, κύριε, και με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να ανοίξετε από ό,τι φαίνεται στις 22 Μαρτίου. Δεν πρόκειται. Κύριε Μάρκο, δυστυχώς βρισκόμαστε σε αλγινή θέση. Το εμπόριο βρίσκεται σε τραγική θέση. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δυστυχώς φαίνεται ότι στη χώρα μας έχει επιλεγεί μια πολύ σκληρή πολιτική απέναντι στους εμπόρους. Ναι. Δεν είναι το ίδιο σε όλη την Ευρώπη, σε πάρα πολλές χώρες. Στη Γαλλία, φερειπίν, που υποτίθεται, ας πούμε, ότι είναι και ένα πρότυπο για μας από πλευράς διοίκησης και θεσμών, η αγορά είναι ανοιχτή με όρους, προϋποθέσεις, με μέτρα, με μάσκες, με περιορισμούς, αν θέλετε, στα καταστήματα. Το ακούω και εγώ. Ανθρώπους που μπορούν να μπουν μέσα σε ένα κατάστημα κτλ. Ακόμα, αν προτιμάτε, και με το πλαίσιο των ελέγχων που ασκούνται από τη διοίκηση στη λειτουργία της αγοράς. Στην Ελλάδα έχει επιλεγεί ένας πολύ σκληρός τρόπος διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης απέναντι στην αγορά. Mm-hmm. Γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Το είπατε δύο φορές. Έχει επιλεγεί μια σκληρή πολιτική στην αγορά. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Και θα πω γιατί συμφωνώ, για να σας αφήσω να ολοκληρώσετε και να δικαιολογήσετε αυτή σας τη συλλογιστική. Θα συμφωνήσω γιατί μπαίνω καθημερινά στο σούπερ μάρκετ. Το έχω πει. Μπαίνω στην τράπεζα, όπως μπαίνουν όλοι οι οποίοι έχουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπαίνω σε όλους τους χώρους που λειτουργούν. Και παντού γίνεται χαμός. Δηλαδή, ειδικά στο σούπερ μάρκετ. Λέω, παιδιά, γιατί αφού είμαστε εδώ 50% άνθρωποι, να μην είναι και το μαγαζί απέναντι στη Νέα Σμύρνη, την κάθε Νέα Σμύρνη. Θα έλεγα το αντίθετο, παρακαλώ, κύριε Μάρκο. Επειδή είμαι σε ένα κλάδο, στον κλάδο των οπτικών, που λειτουργεί μόνο με ραντεβού. Δηλαδή, τα οπτικά είναι κλειστά, ναι, αλλά ανοίγουν νόμιμα μόνο κατόπιν ραντεβού για να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις και πωλήσεις σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Άρα, ας πούμε ότι το πρότυπο λειτουργίας των οπτικών καταστημάτων εν μέσω πανδημίας, με πάρα πολύ περιορισμένες εισόδους, με πολύ ελεγχόμενο τρόπο εξυπηρέτησης, με πλήρη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο λειτουργίας για όλα τα καταστήματα εν μέσω lockdown. Δηλαδή, ας μην πάρουμε το πρόβλημα, γιατί όντως. Σωστό. Ας μην πάρουμε το πρόβλημα σούπερ μάρκετ ή. Ας πάρουμε το πρότυπο. Κατά τη γνώμη μου, η λειτουργία των οπτικών καταστημάτων στο πλαίσιο της καραντίνας, ναι, αποτελεί ένα πρότυπο λειτουργίας για το λιανεμπόριο. Εντάξει, τα οπτικά καταστήματα δεν είναι ακριβώς λιανεμπόριο, γιατί άπτονται του παραϊατρικού κλάδου. Από την άλλη μεριά όμως, η ευλαβική τήρηση των μέτρων και ασφαλείας και προστασίας, αλλά και απολύμανσης των γυαλιών, ή τον όποιον, αν θέλετε, δεν έχει, μπράβο, δεν έχει φέρει. Είναι μια πολύ ασφαλής λειτουργία λοιπόν αυτών των καταστημάτων, που θα μπορούσε να αποτελέσει και μπούσουλα, λέτε, κύριε Παπαβασιλείου. Σωστά. Και να λειτουργούν όλα τα καταστήματα με ραντεβού ή, αν θέλετε, με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων κάθε φορά. Εγώ το πάω και ένα βήμα παραπέρα, γιατί έτσι θα γίνει, με ειδικό μήνυμα, όπως έχουν πει ότι θα γίνει όταν με το καλό ανοίξουν τα καταστήματα. Αλλά έστω καταρχάς σε αυτή τη φάση όξυνσης της πανδημίας, θα μπορούσε να είναι με ραντεβού.
όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το είπατε χαρακτηριστικά. Και δεν γίνεται ούτε αυτό. Πολλό δε μάλλον. Δεν γίνεται δυστυχώς ούτε αυτό. Και αν θέλετε και σε σχέση με ορισμένα άλλα ζητήματα που έχετε θέσει, αυτός ο τρόπος διαχείρισης έχει προκαλέσει μία κόπωση, έχει προκαλέσει μία αντίδραση, μία, αν θέλετε, πάρα πολλοί κόσμος πλέον εξανίσταται εν ώψη του γεγονότος ότι καταστρέφεται οικονομικά, καταστρέφεται προσωπικά, βλέπει ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Εκτιμώ ότι θα μπορούσε η διοίκηση να συνυπολογίσει το γεγονός ότι σε πολλά άλλα κράτη, τα οποία θεωρούμε προηγμένα και θεωρούμε πολιτισμένα, υπάρχει μια διαφορετικού τύπου διαχείριση με μικρότερη αυστηρότητα ως προς τα μέτρα, με μεγαλύτερη ευλαβικότητα ως προς τη τήρηση των μέτρων. Εδώ δηλαδή είμαστε λίγο ακριβείς στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι. Εξαγγέλουμε αυστηρότερα μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Άρα λοιπόν, εάν πηγαίναμε και προσέξτε, ακόμα τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε και μια αυτοκριτική από μέρους της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Βγαίνουν ορισμένοι άνθρωποι επιστήμονες και λένε, μάλλον κάναμε λάθος, τα πάμε λίγο πιο αυστηρά, τα είπαμε έτσι που δεν μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί και να τα τηρήσει. Με αποτέλεσμα να αργοπεθαίνει η αγορά. Δεν σας κρύβω ότι με παίρνουν τηλέφωνο μεσίτες και μου μιλάνε για καταστήματα τα οποία αδειάζουν. Και θλίβεται η ψυχή μου, γεμίζει. Εκεί ήθελα να πάω τώρα. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις, με αφορμή και την παρουσία εδώ του κυρίου Αμπελιώτη, του φοροτεχνικού μας και οικονομικού μας συμβούλου, θέλω να μου πείτε αυτά που έχετε πάρει μέχρι τώρα. Με δεδομένο ότι είσαστε ουσιαστικά κλειστά τώρα και το ραντεβού το δικό σας δεν νομίζω ότι μπορεί να αποφέρει πάρα πολλά το ραντεβού. Όχι, είμαστε κλειστά, έχουμε μια ελάχιστη ροή. Μια ελάχιστη γίνηση, έναν ελάχιστο τζίρο, στοιχειώδη, τόσο ώστε να μπορείτε να μην νιώθετε. Απλά δεν είμαστε μηδενικά όπως είναι άλλοι κλάδοι με αυτή την έννοια. Νομίζω ότι λειτουργείτε και τουλάχιστον εσείς δεν έχετε πάθει και κατάθλιψη εκτός όλων των άλλων. Γιατί προσπαθώ όπως και εσείς, κύριε Μάρκο, να διατηρώ την θετική αυτοκίνηση. Καλά κάνετε. Λοιπόν. Ρωτάω λοιπόν και εσάς, και επειδή ακούει και ο κύριος Αμπελιώτης, από αυτά που έχετε πάρει, τα προγράμματα που τρέχουν, τις επιδοτήσεις που τρέχουν, τις επιστρεπτές, το γέφυρα 2 που ακούω τώρα, και όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη τα προγράμματα, είσαστε ικανοποιημένοι ή σας δίνουν οξυγόνο, σας δίνουν το φιλί της ζωής ή δεν φτάνουνε? Για τις υγιείς επιχειρήσεις, όπως είμαι ευτυχής να είναι η δική μου, αυτά τα μέτρα επαρκούν στο μέτρο που τις βοηθούν να επιβιώσουν και να παραμείνουν ζωντανές την επόμενη ημέρα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ευτυχές, το οποίο οφείλουμε να πιστώσουμε και στη διοίκηση και στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα. Όμως δεν υπάρχουν μόνο υγιείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που ήταν στο όριο ή και επιχειρήσεις που είχαν πρόβλημα. Μάλιστα. Οι επιχειρήσεις που ήταν στο όριο και οι επιχειρήσεις που είχαν πρόβλημα φαίνεται ότι δεν μπορούν να ξανανοίξουν την επόμενη μέρα. Θα μείνουν, θα βάλουν λουκέτο δηλαδή, λέτε. Ακριβώς, δηλαδή οι φορείς του εμπορίου δεν είμαστε εδώ μόνο για να μιλήσουμε εξ ονόματος των υγιών επιχειρήσεων, να είναι καλά υγιείς και να πηγαίνουν ακόμα καλύτερα. Σωστά. Όμως εμείς πρέπει να μιλούμε και εξ ονόματος των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών που παλεύουν με την επιβίωση. Τώρα, για παράδειγμα, μου έλεγε ο κύριος Αμπελιώτης, πείτε του κύριε Αμπελιώτη, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι με την επιδότηση των πάγιων δαπανών. Για πείτε ποιο πρόβλημα έχει ανακύψει και να ακούσει και ο κύριος Παπαβασίλειο να σχολιάσει, μια και κάνουμε και μια οικονομική κουβέντα. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Το πρόβλημα με την επιδότηση παγίων δαπανών ουσιαστικά είναι ότι δεν τήρησαν αυτόν το οποίο στην αρχή είχαν πει. Στην αρχή είχαν πει σε περίπτωση μη εισπραξής και μη πληρωμής των προμηθευτών, προμηθευτών ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, οτιδήποτε θα προεξοφλούσε τους αντίστοιχους προμηθευτές της επιχείρησης. Το πρόγραμμα. Τώρα αναφέρει ότι ουσιαστικά θα πληρώνει τις μη καταβεβλημένες φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές. Που αυτό σε κάθε περίπτωση δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχαν προαναγγείλει. Γιατί όμως δεν είναι το ίδιο, κύριε Μπέλη? Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο λέγεται. Καταγγέλλεται, αν θέλετε, ως επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή, βγαίνει ο ύψιστος πολιτιακός παράγοντας στην Ελλάδα σε επίπεδο εκτελεστικό, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, όχι από τώρα, από πέρσι το Φλεβάρι. Ναι. Και εξαγγέλει μία τεράστια στήριξη. Εξαγγέλει, αν θέλετε, βοήθεια στα ενίκια, βοήθεια στο ένα, βοήθεια στο άλλο. Έρχεται μετά το Υπουργείο και
ορίζει τα μέτρα αυτά με έναν τρόπο σαφώς πολύ λιγότερο βοηθητικό για τον επαγγελματία και τον επιχειρηματία. Δηλαδή, εμείς για πρώτη φορά το Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι του 2021 δεν πληρώσαμε ενοίκια στα καταστήματά μας. Μας ρώτησε ποτέ κανείς πώς καταφέραμε να πληρώσουμε το ενοίκιο πέρσι το Μάρτιο, πέρσι τον Απρίλιο, πέρσι το Μάιο που μας κάναν έκπτωση 40% και έπρεπε να πληρώσουμε το υπόλοιπο 60% τη στιγμή που δεν είχαμε παραμηδενικά έσοδα. Θέλω να υπερθεματίσω δηλαδή σε σχέση με τα λεγόμενα του συνεργάτη σας, κύριε Μάρκο. Ναι, ναι. Διότι βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια προσπάθεια υποστήριξης. Όντως βγαίνουν, ας πούμε, ανά εβδομάδα 2,5 δις μέτρα και είναι μεγάλα τα ποσά αλλά, με τα οποία βοηθιέται η οικονομία και ίσως να έχουμε και αύριο μεθαύριο πρόβλημα με το πώς θα μαζέψουμε αυτά τα λεφτά. Ακριβώς. Ως οικονομία. Έτσι, και αυτό είναι ένας φόβος μας. Από την άλλη μεριά όμως, σας ξαναλέω ότι ενώ βοηθιέται η υγιής επιχείρηση να μην κλείσει. Αυτή που έχει τα πραγματικά προβλήματα εξακολουθεί να δυσκολεύεται. Πρόβλημα, ναι, ναι. Και ή που ήταν στο όριο, φαίνεται ότι η πιθανότητα επιβίωσης της μειώνεται στο 5 με 10% μάλιστα, για την επάνωση. Άρα δεν φτάνουν αυτές οι παροχές, αυτό λέτε κύριε Παπαβασιλείου, δεν φτάνουν για να μείνει εν ζωή, να μείνει ζωντανή, να είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση. Αυτή που είχε τα προβλήματα. Κατανοώ ότι πρέπει να επιβραβεύεται ο συνεπής. Όχι, μα και ο άλλος δεν είναι ότι είναι ασυνεπής. Ο άλλος δεν είναι ασυνεπής απαραίτητα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Ο προβληματικός που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, όπως λέει ο κ. Αμπελιώτης, δεν είναι ασυνεπής. Εγώ δεν πήγα στο αντίστροφο, πήγα στο ευθύ. Ναι, ναι. Επομένως, συμφωνώ, κύριε Μάρκο, με το ευθύ. Δηλαδή, ναι, ναι. Αυτό που λέει η διοίκηση, ότι ξέρεις, εγώ θέλω να επιβραβεύσω τον συνεπή, τον υγιή, και το καταλαβαίνω και συμφωνώ. Ωραία. Με την. Και να πούμε και σημαντικό. Για το μήνα Μάρτιο, αναστολή επιταγών για 75 μέρες. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Ωραία. Μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαβασιλείου. Με τον κύριο Μπελιώτη θα τα πούμε και σε λίγο. Μια τελευταία κουβέντα για τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Σμύρνη, αν αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα και για το εμπόριο. Δεν θέλω να μπούμε σε άλλη διάσταση του θέματος. Κοιτάξτε. Επειδή είχαμε τα γεγονότα. Να μην παίρνουμε πολιτική θέση απέναντι. Ούτε εμείς θέλουμε να πάρουμε πολιτική θέση. Αν θέλετε, μπορώ να απεκδηθώ του ρόλου μου στον Εμπορικό Σύλλογο, να σας μιλήσω ως πολίτης ή ως νομικός. Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Μία κουβέντα θέλω μόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, γι' αυτό. Αντιλαμβάνομαι την κόπωση που υπάρχει απέναντι στα μέτρα. Συμμερίζομαι το γεγονός ότι τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν μπορούν να περιστέλλονται σε μία δημοκρατία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από ένα σημείο και μετά, αυτό μπορεί να φέρει αντίδραση. Και η αντίδραση αυτή, ιδίως αν η διοίκηση επιβάλλει αυστηρά μέτρα ή με αυστηρότητα επιτόπια τα μέτρα της, αυτό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Όμως, ναι. Ως άνθρωπος που έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που θεωρεί αριστερό το να εργάζεται κανείς, το να σέβεται την εργασία, να σέβεται τη βιοπάλη, να σέβεται τον αγώνα του συμπολίτη του, τολμώ να σας πω ότι. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, παρακαλώ. Τα σπασίματα δεν έχουν καμία σχέση με την πόλη μας, μάλιστα, τη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Το να έχετε δηλαδή. Κάποιος απρόσκλητος χουλιγκάνος από κάποια άλλη πόλη, αυτό δεν τιμά ούτε την πόλη, ούτε τη βιοπάλη, ούτε τους αγώνες για τη δημοκρατία. Σωστό. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τις θέσεις μας ως πολίτες, ως άνθρωποι που ζητούν τα ατομικά και τα κοινωνικά τους δικαιώματα να επανέλθουν στην πλήρη τους μορφή και στην ακέραιη τους άσκηση. Αυτό είναι, σωστό. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι δημοκρατία, ακριβώς. Έτσι, όμως, ωραία, είναι άλλο αυτό και άλλο η ένταση. Ευχαριστώ. Πρέπει η ένταση να μειωθεί. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαβασίλειου. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε εμείς. Yeah.